Λοιπόν, ενώ έχουμε 16-15 μέρες για να ανοίξει η κάλπη, υπάρχει ένα παράλληλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που πέφτουν φέτος πολύ πολύ κοντά στις εθνικές εκλογές. Πολύ κοντύτερα, ιδίως αν υπάρξει και δεύτερος γύρος, αν υπάρξει και δεύτερη φάση στις 2 Ιούλη ή μια εβδομάδα νωρίτερα. Λοιπόν, υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον, ο κόσμος ενδιαφέρεται, υπάρχει εκδήλωση κινήσεων από παρατάξει. Είναι εδώ δίπλα μου ο κύριος Παντελής Κολόκας, υποψήφιος δήμαρχος Ιωαννίνων. Κύριε Κολόκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κολόκα, εσείς σήμερα ανακοινώσατε 100 υποψήφιους της παράταξής σας, της παράταξης Γιάννενα, όμορφη πόλη. Αυτό τεχνικά δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Σας ακούω. Δεν το βρίσκω παράξενο. Καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Δεν είναι κάτι το παράξενο, είναι κάτι το φυσιολογικό, είναι κάτι το οποίο το είχα προαναγγείλει άλλωστε λίγους μήνες πριν και από τα προηγούμενα, την προηγούμενη χρονιά, ότι όλα αυτά ετοιμάζονται. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν μεθοδικά, οι συνεργάτες μου. Είναι οι υποψήφοι διαλεγμένοι ένας-ένας μέσα από την κοινωνία, όχι για να συμπληρώσουν, αλλά για να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που έχουν συνηθίσει οι πολίτες μας μέχρι σήμερα. Και για μας είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το παράξενο, δεδομένου ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιοποιήσουμε άλλα ίσως 50, ίσως και λίγο παραπάνω ονόματα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί τόσο παραξενιά σε αυτό. Όχι παραξενιά. Είναι κάτι που εξέπληξε την πόλη σε αυτή τη φάση, γιατί κάποιοι πίστευαν ότι ο Κολόκας δεν θα είναι αυτόνομα στην κάλπη του Οκτωβρίου. Τώρα εσείς ανακοινώνετε 100 υποψήφιους. Κάποιοι επένδυσαν σε αυτό. Κάποιοι επένδυσαν σε αυτό, λέγοντας ακόμη και στους ίδιους συνεργάτες, έκαναν πολύ θόρυβο προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα θα πρέπει να κληθούν να απολογηθούν στους συνεργάτες τους για όλα αυτά που τους λέγανε και δεν ισχύουν. Η ίση είναι εκείνη που δεν τους επιτρέπει να δουν τα πράγματα φυσιολογικά. Στην πολιτική, όσο καιρό και αν είμαι, και όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στη ζωή, γιατί τα μαθήματα που παίρνουμε μέσα από τον πολιτικό στίβο, το στίβο της ζωής, από τον αθλητισμό, από την κοινωνία, είναι τέτοια που λένε πως δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τίποτε και κανέναν. Αυτό είναι έτσι. Και δυστυχώς δεν μπορούν να απεκδηθούν αυτή τη συνήθεια ανθυποψήφοι, αντίπαλοι, πολιτικά πρόσωπα της πόλης, από το να υποτιμούν συνεργάτες, αντιπάλους και στο τέλος να υποτιμούν και τους ίδιους τους πολίτες. Άρα λοιπόν τους προτείνω να αλλάξουν τακτική για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν πολύ ωραίο προεκλογικό αγώνα όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να συνθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον των παιδιών αυτής της πόλης και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Ιωαννητών. Θα πάμε για εκεί, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε για την ανακοίνωση αυτών των 100 υποψηφίων. Επιστρέφουμε στη ζωντανή συζήτηση με τον κύριο Κολόκα. Πάμε. Λοιπόν, δώστε μου τον κύριο Κολόκα. Κύριο Κολόκα, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα παράλληλο ενδιαφέρον και για τις εθνικές εκλογές, αν και είμαστε πολύ κοντά στις εθνικές εκλογές, και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ σε ό,τι συζητήσεις συμμετέχω, μου λένε ποιος θα είναι πρώτος στις εθνικές εκλογές, ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, ο επόμενος περιφερειάρχης. Ο κόσμος όλα αυτά τα έχει βάλει στην ίδια διάσταση, στην ίδια διαδικασία. Ενδιαφέρεται για όλα. Βλέπουμε και κινητικότητα. Θα μιλήσουμε και για την κινητικότητα. Όμως, να μιλήσουμε λίγο για την παράταξή σας. Σε αυτό το σημείο, όμορφη πόλη, Γιάννενα, όμορφη πόλη. Ποιος βρήκε το όνομα, εσείς? Ποιανού είναι η ιδέα, θέλω να με μου πείτε. Με τους συνεργάτες. Ποιος είναι ο νονός? Και με τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και με τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να συνθέσουμε όλη αυτή την πρόταση. Είναι τα Γιάννενα μια όμορφη πόλη, κύριε Κολόκα? Είναι μια όμορφη πόλη τα Γιάννενα. Καυχαίμαι να το λέω σε όσους δεν είναι γιαννιώτες ότι έχουμε μια πολύ όμορφη πόλη, η οποία όμως έχει τεράστιες δυνατότητες να γίνει μια πολύ ομορφότερη πόλη, μια πραγματικά όμορφη πόλη. Και γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το όνομα, γιατί θα πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση όλων μας ότι αυτή η πόλη έχει τη δυνατότητα να είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη πόλη. Και χρειάζεται απλές βασικές αλλαγές, χρειάζεται μια άλλη νοοτροπία αρχικά από τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν τους πολίτες να συμμετέχουν προς την κατεύθυνση αυτή και που μπορούν με δημιουργικές ιδέες, με απόψεις οι οποίες εκφράζουν την καινοτομία και τη σύγχρονη αποτελεσματικότητα, δηλαδή τις ιδέες εκείνες οι οποίες στο σύγχρονο χρόνο, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε μπορούν να εμφανίσουν τέτοιες λύσεις που αλλού έχουν δώσει αυτές τις λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν την μικρή μας πόλη, η οποία μεγάλωσε
και συνάμα μεγάλωσαν και τα προβλήματά της. Τα μυαλά κάποιων από εμάς δεν έχουν μεγαλώσει και νομίζουμε ότι είναι μικρή. Η πόλη μας είναι τεράστια και έχει πολύ πιο μεγάλες δυναμικές και δυνατότητες. Έριξα μια ματιά στα 100 ονόματα, στους 100 υποψήφιους. Οι περισσότεροι είναι νέα ονόματα σε σχέση με την πολιτική. Αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα, μπορεί να είναι και μειονέκτημα. Τι λέτε εσείς για τους νέους ανθρώπους που έχετε στο ψηφοδέλτιο? Να λοιπόν ένα πολύ ωραίο επιχείρημα για τους αντιπάλους, για να βρουν το νέο ψήγμα, αν θέλετε. Να πούνε ότι πραγματικά υπάρχει πολύς νέος κόσμος που συνθέτει αυτή την πρόταση, αυτή την ομάδα. Γιατί, ενώ είχατε τη δυνατότητα να έχετε και παλιότερα στελέχη, επειδή γνωρίζουμε την πιάτσα. Γιατί έχετε πολλούς νέους ανθρώπους, γιατί επενδύετε? Αν θέλω να πω το σκεπτικό. Συμβολικά, νομίζω ότι είναι αυτονόητος ο λόγος, γιατί έχει ανάγκη το όπως από τις φρέσκες, τις καινούργιες ιδέες, έχει από μια άλλη νοοτροπία. Και όχι γιατί θα πρέπει τα γερασμένα, πολιτικά γερασμένα άλογα να τα σκοτώνει κανείς, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε πως η φρεσκάδα των νέων ιδεών μπορεί να εμφορείται από καινούργιους ανθρώπους μέσα στη διαδικασία της πολιτικής, οι οποίοι σε μια σύνθεση με την εμπειρία του παλιού μπορούν να το κάνουν. Μέσα στα 100 άτομα θα δείτε ελάχιστα, είναι συμβολικός ο αριθμός των 100 άτομων, έτσι. Μέσα σε αυτούς τους 100 ανθρώπους θα δείτε ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν διαδραματίσει έναν μακρύ πολιτικό βίο τα προηγούμενα χρόνια ή ασκούσαν διοίκηση πλην ημών της ηγετικής ομάδας, και επιπλέον θα δείτε ότι στερούμαστε πραγματικά ανθρώπων που για λόγους διακριτικότητας δεν συνηθίζουμε να γράφουμε τις ηλικίες, αλλά θα δείτε ότι μας λείπουν οι μεγάλοι σε ηλικία. Και αυτό ίσως κάνει και μια διαφορά σε αυτή τη φάση. Ασφαλώς και θα προσθεθούν και θα γίνουν προσθήκες σε όλη αυτή την ομάδα. Γιατί δεν σας έχω για ηλικιακό ρατσιστή. Όχι βεβαίως, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι μια ομάδα στην οποία το χαρακτηριστικό θα είναι η αισθητική στην πολιτική. Όχι τόσο σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις, σε ό,τι αφορά την νοοτροπία, την παιδεία, την άποψη και τον τρόπο με τον οποίο ασκούν πολιτική, στο βαθμό που δεν θα κουράσει όσο έχει κουράσει η πολιτική παρουσία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν, να ήταν εκλεγμένοι και τη δεκαετία του 1990 και πλαισιώνουν αυτή τη στιγμή ηγετικές ομάδες άλλων παρατάξεων. Δεν είναι ρατσιστικό, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, γι' αυτό και στρατηγικά, αν θέλετε, έχει εμφανιστεί μια ομάδα πολύ φρέσκια, πολύ νέα και θα προσθέθουν. Και εννοείται ότι θα υπάρξουν και προσθήκες και μεγαλύτερες ηλικίες. Χρειαζόμαστε μυαλά, χρειαζόμαστε σοφούς ανθρώπους, χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια όριμη άποψη, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε να αναμασίσουμε τις πολιτικές ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να τις εφάρμοσαν 2 δεκαετίες πριν, 20 χρόνια πριν ή και 30 χρόνια πριν, δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ό,τι είχαν να δώσουν το δώσανε. Και δυστυχώς πλαισιώνονται οι άλλες παρατάξεις από αυτά τα πρόσωπα. Τώρα, έχουμε 4 τουλάχιστον, από όσο εγώ γνωρίζω κάνοντας ρεπορτάζ, αξιόλογες υποψηφιότητες για τη Δημαρχία Ιωαννίνων. Κολόκας, Παπαγεωργίου, Μπέγκας, Καλογιάννη. Ο Παπαγεωργίου κάνει και ολομέλεια, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, στις 8 Μαΐου, την ερχόμενη Δευτέρα. Πώς θα είναι αυτές οι εκλογές, κύριε Κολόκα? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός ιδεών και απόψεων και ενδεχομένως να είναι και άλλες παρατάξεις, όχι μόνο αυτές. Σε κάθε περίπτωση, είναι ωραίο να γίνεται μια προσπάθεια από ομάδες ανθρώπων να πείσουν την κοινωνία, την δική μας κοινωνία, για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η κάθε ομάδα ανθρώπων, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από την άσκηση εξουσίας τα επόμενα χρόνια. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και βεβαίως και τις άλλες παρατάξεις. Τιμώ τους αντιπάλους μου, τιμώ τους υποψηφίους δημάρχους, δεν υποτιμώ κανέναν. Αυτή τη δουλειά την αφήνω σε αυτούς που το κάνουν. Και κυρίως είμαι έτοιμος να ακούσω και προτάσεις επιτέλους, τις οποίες 10 χρόνια έχω να ακούσω από ανθρώπους οι οποίοι επιδίδονται κυρίως στο να κοκορομαχούν μέσα στα δημοτικά συμβούλια, όταν είναι αντιπολίτευση να μην αφήνουν να πάρει ανάσα ο δήμαρχος, και όταν γίνονται δήμαρχοι η αντιπολίτευση να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα από αυτό που υφίστατο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν συνεισφέρει στον πολιτικό διάλογο, δεν συνεισφέρει στην εξέλιξη του τόπου μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό μένουμε πίσω σε βασικά πράγματα, σε βασικές δυνατότητες που έχει η πόλη μας για να είναι μια πραγματικά πανέμορφη πόλη, όπως πολύ εύκολα μπορεί να γίνει
αν όλοι μαζί επιστρατευτούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Εάν η ψήφος των πολιτών, των δημοτών, των Ιωνίων σας φέρει στο δεύτερο γύρο, ποιον θέλετε αντίπαλο στο δεύτερο γύρο? Έχω μάθει στη ζωή μου να ζω μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τον καλό ανταγωνισμό, λόγω του πρωταθλητισμού. Έτσι, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με την ομάδα μου. Όταν έλεγε κανείς ότι μπορεί να είμαστε μόνο 5-10, ναι, 5-10 φίλοι ξεκινήσαμε, αλλά κάναμε πριν 3 μήνες ένα κάλεσμα και μας τιμήσαν με την παρουσία τους πάνω από 500 άνθρωποι, όπου ανακοινώσαμε και την υποψηφιότητα. Στη συνέχεια, αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τις επιμέρους, τις ατομικές υποψηφιότητες των στελεχών που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο. Ως εκ τούτου, εκείνο το οποίο θέλω είναι ό,τι θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, για να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο βελτιωμένοι και πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση της εξουσίας όταν θα είμαστε στο Δημαρχείο. Και από ό,τι βλέπω και με αυτά που έχουν προηγηθεί, έχω την αίσθηση και σε αυτό το τραπέζι εδώ έχουμε κάνει προβλέψεις, τις οποίες δεν έχουμε πέσει έξω, αρκετές, και νομίζω ότι υπήρχε απόλυτη συνέπεια σε αυτά που έχουμε πει και έχουμε προβλέψει. Ότι ο Μιλόν θα ορκίζεται δήμαρχος και οι άλλοι θα λένε ακόμη, θα αναρωτιόνται αν θα κατεβεί, δεν θα κατεβεί. Μάλιστα. Άρα μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσει αυτό, μια διαπαντός, ας μετρήσουν οι άλλες παρατάξεις τις δικές τους απώλειες, γιατί είναι στον πολιτικό στίβο αρκετά χρόνια. Ας κάνουν μια επανακαταμέτρηση των ανθρώπων που πλέον δεν θα τους ακολουθούν σε αυτή την πορεία. Να δουν τι έφταξε, να δούνε, ας γίνει αυτό το ισχυρό μάθημα της αυτοκριτικής, την οποία πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να έχουμε έναν, και είναι και κάλεσμα αυτό, να έχουμε έναν ποιοτικό και καλό προεκλογικό αγώνα, όπως αρμόζει στον τόπο μας, σε αυτήν εδώ την πόλη, και στον τελικό ας είναι η καλύτερη. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κύριε Κολόγκο, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και